Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Άλβα Θεσσαλονίκη και επικεφαλής των εντάξει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, κάνω το καθήκον μου. Μέρες που σας δίνει λίγο η ευκαιρία να είστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, είναι ευκαιρία να καθίσουμε στην πόλη μας ακόμα περισσότερο και κυρίως να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους και αυτές τις άγιες μέρες να μπορέσουμε να δούμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, να νιώσουμε λιγάκι οικογένεια, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολες συνθήκες. Για όλο τον κόσμο, κακά τα ψέματα, αλλά λόγω των συχνών μετακινήσεων, ένα λόγο παραπάνω και για εμάς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να είμαστε στη Βουλή τις μισές μέρες της εβδομάδας για την Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, αν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε από μένα, αλλά λέγεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα μάλλον να ανοίξει η Βουλή και πριν τα φώτα. Για να προλάβουν την ψήφιση των προαπαιτούμενων. Όντως, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης, είναι αλήθεια. Και πολλά από αυτά τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ισχύουν τα τελευταία χρόνια. Είτε αφορά, ας πούμε, το ζήτημα του κλεισίματος της Βουλής το καλοκαίρι, τα θερινά τμήματα. Πολλές φορές δεν έχουμε θερινά τμήματα, λειτουργούμε όλο το καλοκαίρι. Πιθανότατα λοιπόν να ισχύσει κάτι τέτοιο. Επίσημα δεν έχουμε μια τέτοια πληροφορία. Ναι. Καλά λέγεται. Είμαστε παρουσιασμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσουμε από την πόλη μας, γιατί εδώ ζούμε. Και παρατηρώ στα τελευταία δημοτικά συμβούλια, τα οποία παρακολουθεί ο κόσμος απευθείας από τη δημοτική τηλεόραση, υπάρχει μια ένταση. Έτσι, μεταξύ σας, δεν εννοώ και προσωπικά, αλλά και παραταξιακά, να το πούμε. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Ένταση, εφόσον είναι δημιουργική και έχει τη βάση σε μια επικοδομητική κριτική, αυστηρή, νομίζω ότι όχι μονάχα καλό είναι να υπάρχει, επιβάλλεται να υπάρχει. Άλλωστε, αυτός είναι ο ρόλος που. Έχω υπομειστεί. Αυτή είναι η εντολή που μου δώσαν οι Θεσσαλονικείς. Να κάνω αντιπολίτευση, να αναδεικνύω τις αδυναμίες και τις παθογένειες της διοίκησης, να κάνω προτάσεις. Αυτό είναι το δικό μου το σκεπτικό που μπορώ και να επικρίνω βεβαίως για τις αδυναμίες της, την διοίκηση και τον Δήμαρχο, όπου αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει. Τώρα, το αν συμβαίνει πολύ συχνά, δεν φταίω εγώ. Φταίει ο Δήμαρχος που μου δίνει την ευκαιρία να τον επικρίνω πάρα πολύ και πάρα πολύ αυστηρά και η διοίκηση που σε πάρα πολλά σημεία. Ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, στέκεται καλό για των περιστάσεων και σε επίπεδο καθημερινότητας, αλλά ακόμα και σε επίπεδο συμπεριφοράς, ξέρετε, γιατί εγώ, όντας κάποια χρόνια στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά. Και θέλω να πω ότι όταν είσαι βουλευτής ή είσαι και δημόσιο πρόσωπο, δήμαρχος, πόσο μάλλον παραπάνω, δεν είναι μονάχα το ότι θα πρέπει να λειτουργείς σαν δήμαρχος διοικητικά, να επικεντρώνεις την προσοχή σου στην επίλυση προβλημάτων των Θεσσαλονικιών, είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Και μερικές φορές η ένταση υπάρχει και σε σχέση και με τη συμπεριφορά του δημάρχου, που πιστεύω ότι. Αδικεί όχι τον εαυτό του, δεν με ενδιαφέρει το προσωπικό επίπεδο, αδικεί το θεσμό του Δημάρχου με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται και κινείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ, παρότι είμαι ένας μετριοπαθής, έτσι λένε, πολιτικός, δεν έχω αφήσει ποτέ στην πολιτική μου ζωή να πέσει τίποτα κάτω. Και βεβαίως δεν έχω αφήσει ποτέ περιθώριο να αδικήσω τον ρόλο που έχω υπομειστεί. Άρα θα είμαι εκεί πέρα, θα είμαι σκληρός. Αν δημιουργείται ένταση, τις περισσότερες φορές δεν δημιουργείται από την. Οφείλω να σας πω, δεν δημιουργείται από την αντιπολίτευση, ούτε από τους εντάξει, ούτε από μένα προσωπικά. Δημιουργείται είτε από την αδυναμία, ακόμα να διευθετηθεί σωστά ο χρόνος και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι παράγοντες δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνοι πολλές φορές λειτουργούν σωστά, αλλά και ο Δήμαρχος πολλές φορές ο ίδιος αδυνατεί να ακόμα συνειδητοποιήσει ενδεχομένως ότι υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση. Που θα τον στοχεύει όταν βλέπει ότι κάνει κάτι λάθος. Και να σας πω και το άλλο, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε συμφωνήσει και με τον Δήμαρχο. Οπότε αυτό δείχνει και αν θέλετε τον πλουραλισμό που έχουμε ως αντιπολίτευση. Και συγγνώμη για το που θα ακουστεί λιγάκι αλαζονικό και το ανοιχτό μυαλό με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη τα ζητήματα τα προσφυγικά, που αφορούν δηλαδή το προσφυγικό ζήτημα στην πόλη μας. Σε όλα τα ζητήματα, όσα θέματα έχουν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι εντάξει και εγώ προσωπικά είμαστε μαζί στα ζητήματα αυτά. Σε θέματα ανοίγματος της κοινωνίας, επίσης είμαστε ανοιχτοί. Σε θέματα όμως που βλέπουμε αδυναμία να λύσουν απλά προβλήματα ή σε θέματα που έχουν να κάνουν την παρβατικότητα. Φυσικά δεν πρόκειται να αφήσω κανένα να περάσει. Το να διαφωνείς μόνο δεν είναι υγιές. Το να διαφωνείς είναι υγιές. Αλλά πάντα το απόλυτο δεν είναι το. Κοιτάξτε, για να αποδώσουμε μετά το 4 στο 4, βέβαια, και ο Δήμαρχος και σαν διοίκηση, και όταν ήταν αντιπολίτευση, δεν έκανε πάντα αυτό. Αποδομούσε ολοκληρωτικά την τότε διοίκηση χωρίς να κάνει πάντα προτάσεις. Εμείς κάνουμε το αντίθετο, κάνουμε και προτάσεις. Αλλά βεβαίως, όταν υπάρχουν ζητήματα που είναι έξω και από τη λογική, όταν ο Δήμαρχος, παραδείγματος χάρη, ενισχύει την παραβατικότητα ο ίδιος με τη συμπεριφορά του και λέει: Εγώ, ας πούμε, τους παράνομους πολιτές τους ενισχύω και ο ίδιος με το παράδειγμά μου και πάω και αγοράζω, ενώ υπάρχουν. Η τοπική κοινωνία στενάζει, τότε και δεν υπάρχει κανένας να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που πληρώνουν τους φόρους, τα τέλη. Με ποιο τρόπο ενισχύει την παραβατικότητα?
ενισχύει την παραβατικότητα ο Δήμαρχος. Με το παράδειγμα του, ο ίδιος δήλωσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αγοράζει από παράνομους πλανόδιους ο ίδιος, γιατί και αυτοί έχουν, αν θέλετε, πρέπει να ζήσουν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να ζήσουν, αλλά δεν, το ότι πρέπει να ζήσουν κάποιοι μέσα την παραβατικότητα δεν σημαίνει ότι ο Δήμαρχος της πόλης που τους φιλοξενεί θα πρέπει ο ίδιος να ενισχύει αυτή την παραβατικότητα. Mm-hmm. Άρα στα θέματα της τάξης, ή θα σας πω κάποιο άλλο ζήτημα, το θέμα της τάξης, που για μένα είναι κορυφαίο το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών μας. Θυμίζω και στην εκπομπή, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πριν από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν είχαν έρθει οι περίφημοι No Border, αν τους θυμάστε καλά, και είχαν κατασκηνώσει στο Λευκοπύργο και όχι μονάχα, στον πανεπιστημιακό χώρο ευρύτερα. Και χωρίς βεβαίως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ να ευρώσει τα αυτάκια της καθόλου, μπήκανε σαν κύριοι κάποιοι από αυτά τα καλόπεδα, σπάσανε οι υπολογιστές μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, δηλαδή εισέβαλαν. Εγώ με αυτή τη σοβαρότητα που σας το λέω, το αισθάνομαι μέσα μου. Εισέβαλαν στο ναό της Δημοκρατίας που είναι ο ναός του τοπικού διαλόγου, που είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο, σπάσανε, ρημάξανε και φύγανε ενόχλητοι. Κάλεσα την ίδια στιγμή να πάμε να καταθέσουμε μήνυση κατά γνώστον τον Δήμαρχο και την διοίκηση. Αντί να έρθουν, εμείς πήγαμε, δεν φοβηθήκαμε, εγώ πρώτα και όλοι οι συμβουλοί μου. Και καταγγείλαμε εμπράκτος και εγγράφος το γεγονός του εισαγγελέα. Αυτό συμβαίνει συχνά τελευταία, κύριε Καλαφάτη. Το ζήτημα είναι για να το κλείσω. Το ζήσαμε και εμείς εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα περιμένει τον Δήμαρχο της πόλης σου να είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Και όχι να σε λιδωρήσει επειδή πήγε και έκανε το αυτονόητο αυτό που έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Να προασπίσει δηλαδή την περιουσία και αν θέλετε και συμβολικά. Δεν είναι το ζήτημα αν είχε 3.000 ή 5.000. Άρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα. Δεν είναι συμβολισμός. Υπάρχουν ζητήματα που δεν πρόκειται. Θα είμαστε απέναντι 100-0 απέναντι τον Δήμαρχο, no matter what, να το πω έτσι λιγάκι αγγλικά, ό,τι και να γίνει. Στο θέμα της τάξης και ασφάλειας, οποιοδήποτε αν θέλει να χαϊδέψει αυτιά, θα μας βρει απέναντί του 100-0. Γιατί εμένα, και συγγνώμη πάλι για την προσωπική αναφορά και για το συντάξει, αυτός ο οποίος πάει και στο όνομα οποιοδήποτε, δεν ξέρω εγώ, ιδεολογήματος, πάει και κλέβει, ρημάζει, σπάζει, γιατί θέλει να διατρανώσει και να υπερασπιστεί το δικό του δικαίωμα και την ίδια στιγμή ουσιαστικά θίγει το δικαίωμα ενός συμπολίτη μου, αυτό δεν είναι δημοκρατία για μένα. Αυτό πήγα να πω ότι είναι εκτός του δημοκρατικού τόξου και επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το ζούμε συχνά. Δεν είναι το κόστος για τα τρία αυτοκίνητα που έσπασαν, για παράδειγμα, της δημοτικής τηλεόρασης και το δημοτικό ραδιόφωνο. Το είχαμε πρόσφατα επίσης. Ακριβώς το κόστος που τρομάζει ή που θα κάνει, ούτε κάτι άλλο μπορεί να τρομάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το θεωρώ καν ιδεολογία αυτό όταν ασκείται βία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό. Και κάτι από μια κουκούλα, έτσι. Απλώς θέλω να σας πω, βλέπετε, επιμένω και συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, δεν έχει κάτι. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν υπάρχει ιδεολογία στη βία. Δεν υπάρχει ούτε δεξιό ούτε αριστερό πρόσημο στην άσκηση βίας κατά του ένωμου αγαθού της ζωής ενός συμπολίτη μας ή κατά άλλου δικαιώματος περιουσιακού ή κάποιου άλλου δικαιώματος. Αυτό είναι, δεν υπάρχει θέμα να το δούμε, ρε παιδιά. Κάνεις πράξη, κάνεις ασκείς βία, παραβιάζεις τον νόμο, οφείλεις να υπακούσεις τον νόμο. Τα όργανα πρέπει να συγκληθούν, να συλληφθεί και να τιμωρηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Κύριε Καλαφάτη, επειδή πέρα από. Με τη διπλή ιδιότητα την οποία έχετε, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μήπως αυτή την πόλη και αλλάζω τελείως θέμα, πάω λίγο στην καθαριότητα. Βεβαίως. Επειδή τα Χριστούγεννα είχαμε και έχουμε ακόμα και σήμερα βουνά με σκουπίδια σε κάποιες περιοχές. Και στο κέντρο και σε γειτονιές. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε τώρα μία κόντρα με κάποιους δημάρχους με το ΦΟΣΔΑ ή το ανάποδο, όχι έκλεισε, όχι τα, όχι δεν έκλεισε. Μας δεν ενδιαφέρει αυτό το ποιος στέκεται. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αφού ξέρουμε ότι έρχεται ένα τετραήμερο. Θέλουμε να μας πούμε σκουπίδια, δεν είναι επιστήμη. Να σας πω. Καταρχάς, δεν είναι απλά θέμα συνεννόησης. Αυτά τα προβλήματα ή τέτοιου είδους προβλήματα που μόλις αναφέρατε, σε σχέση με το αν το χιτά ανοίγει, δεν ανοίγει χιτά, αν έχουν απεργία. Να σας πω, ποιος ασκεί διοίκηση, οφείλει να ξέρει ότι αυτά τα θέματα καλείται να λύσει. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα, δεν χρειαζόταν να εκλέξεις τον Καλαφάτη, τον Νίκο, τον Στάθη. Θα έβαζες οποιοδήποτε, αφού θα άφηνες τη διοίκηση μόνη της να τρέξει, να ρολάει. Υποτίθεται ότι εκλέγεις ανθρώπους και μάλιστα με πολιτικά πρόσωπα υπεύθυνα σε κάθε τομέα, εν προκειμένου βεβαίως για την καθαριότητα, γιατί τον εμπιστεύεις να σου λύσει τα προβλήματα σε στιγμές κρίσης. Mm-hmm. Άρα. Θέλω να σας πω ότι αυτού του είδους τα συζητήματα δεν είναι θέματα συνεννόησης, είναι θέμα ικανότητας. Και να προβλέψεις και να λάβεις τα παράλληλα μέτρα και να λύσεις το θέμα. Εγώ έτσι τα αντιλαμβάνομαι. Με αυτή την έννοια, ξέρετε, κύριε Κρινή, μα τι να κάνω, έγινε απεργία την άλλη φορά, δεν μπορώ. Μα τι να κάνω, μα χάλασε. Πάντα υπάρχει μια εύκολη δικαιολογία για να διώξεις την ευθύνη από πάνω σου. Όταν ασκείς διοίκηση, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Και να πω και το άλλο, το μοναδικό φαινόμενο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να κάνετε και σε μια έρευνα. Εγώ δεν έχω δει σε άλλο Δήμο Θεσσαλονίκης να έχει ανατεθεί το πολύ σημαντικό έργο της καθαριότητας σε έναν
Δεν το κρίνω ούτε λέω επικριτικά σε έναν απλό διοικητικό στέλεχο, σε έναν υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει πολιτικό προϊστάμενο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αντιδήμαρχο καθαριότητα, καθώ δεν ξέρω να το γνωρίζουν οι τηλεθεατέ μα. Υπάρχει ο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ο οποίο είναι επιφορτισμένο με το ζήτημα τη καθαριότητα τη πόλη. Αυτό το φαινόμενο πρώτη φορά το βλέπω, δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί και δεν νομίζω ότι, βοηθάει τελικά και στο οργανωτικό θέμα τη διοίκηση του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση πάντω, το ζήτημα τη καθαριότητα. Το αναφέρω αυτό γιατί στην καθαριότητα συνήθως κρίνονται και οι δήμαρχοι, ξέρετε. Ο δήμαρχος δεν θα κρυθεί ή δεν πρέπει να κρίνεται αν μιλάει όμορφα, άμα λέει καμιά ξυπναδιά, άμα είναι τίποτα προχωρημένος, αν φοράει καμιά κόκκινη κάλτσα, αν τα λέει πολύ ωραία στα μπαράκια. Αυτό δεν είναι κριτήριο αξιολόγηση του δημάρχου. Κατ' εμέ. Κριτήριο αξιολόγηση του δημάρχου είναι αν έκανες 5 πράγματα που διευκόλυναν την καθημερινότητα του πολίτη. Αν έχεις μια τέτοια σοβαρή παρέμβαση για ζητήματα τα οποία πιθανώς να μην είναι άμεσα, όπως είναι παραδείγματο χάρη τη αρμοδιότητά σου, βλέπει συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ βλέπετε δεν κάνω φτηνή πολιτική. Εγώ ξέρω ότι στις αρμοδιότητες του Δημάρχου δεν είναι η συγκοινωνία της πόλης. Όπως και το θέμα της ασφάλειας. Όμως λέω ότι άμα είσαι δήμαρχος, ο οποίος θέλεις πραγματικά να έχεις παρέμβαση ή έτσι διατείνεσαι, μπαίνεις και στα θέματα της ασφάλειας, μπαίνεις και στα θέματα της συγκοινωνίας και απαιτείς από τον ΧΙΟ ΑΣΤ. Να έρθει και να λογοδοτήσει, κύριε Άστη. Μα είναι στην πόλη σου. Γιατί, μα είναι στην πόλη σου, μα οφείλεις. Γιατί κάνεις, κύριε, από την Τούμπα 45 λεπτά και ταλαιπωρείς τον άνθρωπο που σηκώνεται 6 ώρα για να πάει στη δουλειά του και περιμένει 1 ώρα 50 λεπτά ακριβώς. Μπορώ να σας πω γιατί το έχω κάνει. Πάω και κάνω επιτόπιο έλεγχο και στην Τριανδρία και άλλου στην Τούμπα. Έχω μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν κοντά μου. Εδώ συμφωνήσατε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις αστικές συγκοινωνίες. Χαίρομαι που συμφώνησε ο Δήμαρχος με την πρόταση που έκανα πρώτος εγώ. Μετά υπήρξε μια παρέμβαση ενός άλλου Δημοτικού Συμβούλου και στο τέλος ήρθε και ο Δήμαρχος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα μαλώσουμε τώρα ποιος έκανε την πρόταση. Την πρόταση την έκανα εγώ, σαν ύποπτο χρόνο, με το που έσκασε το θέμα της ταλαιπωρίας των πολιτών. Έχω κάνει και ερώτηση στη Βουλή αρμοδίως, απευθύνθηκα με την κοινοβουλευτική μου ιδιότητα, αλλά και αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανα την πρόταση στο προπροηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει ο ΑΣΤ. Και φυσικά να έρθει η διοίκηση του ΑΣΤ και να μην μας πει για τα ζητήματα τα οποία της διαφάνειας, ναι, μεν, πόσα. Μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η σημερινή διοίκηση. Πώς λειτουργεί και αν εξυπηρετείται ο κόσμος. Το μεταφορικό έργο είναι το ουσιακό για τον επιβάτη. Τα υπόλοιπα είναι για τα δικαστήρια, δικαστικές αποφάσεις, δικηγόρους. Ας βρει οτιδήποτε πιστεύω ότι είναι μεπτό, ας κάνει τους ελέγχους της. 100% πρέπει να το κάνει η διοίκηση. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι έγινε μια αποιδιωτικοποίηση. Αυτός είναι ένας παρεμπιπτόντος, ένας πολύ μη δόκιμος όρος. Δεν υπάρχει πουθενά αποιδιωτικοποίηση. Υπάρχει η ιδιωτικοποίηση, κρατικοποίηση. Τέλος πάντων, αυτός ο αποδιδικοποιημένος οργανισμός που είναι τώρα σε φάση εκαθάρισης, ουσιαστικά βλέπουμε ότι φέρνει πολύ λιγότερα αποτελέσματα για τον πολίτη σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών από ότι ο παλιός, ο μη κρατικός, ο ιδιωτικός. Μένα με ενδιαφέρει λοιπόν να έρθει η διοίκηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά κάναμε και συμφωνήσαμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει η διοίκηση και να μας κάνει μια αναφορά, να ενημερώσει τον κόσμο. Έχει οριστεί αυτή η διοίκηση. Όχι, δεν έχει οριστεί, περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα γίνει. Απλώς και εκεί πέρα να σας πω τώρα παρεμπιπτόντως, δεν είναι από το ένα θέμα στο άλλο. Την ίδια στιγμή ο κύριος Παπάς δηλώνει από ό,τι βλέπω στα μέσα, ο πρόεδρος του ΑΣΤ, του πάλε ποτέ ο ΑΣΤ, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν μας ζητήθηκε τίποτα παρότι έχει μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΤ και την ίδια στιγμή η πρόεδρος του ΟΑΣΤ δηλώνει ότι ουσιαστικά έχω ενημερώσει τον ΟΑΣΤ για τα ζητήματα αυτά. Λέτε και την κυρία Γούλα. Η κυρία Γούλα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει ενημερώσει για τον προβληματισμό αυτόν. Ο κύριος Παπάς έχει πει ότι παρότι η διοίκηση του Δήμου έχει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣ, δεν έχει καμία ενημέρωση. Τώρα, αν τη βγάλετε άκρη, ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Νομίζω ότι αυτό σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία όλων μπορεί να κρυθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Απλώς σας λέω θεματάκια τα οποία είναι μικρά και τα οποία δεν βοηθούν για να έχουμε και καθαρή εικόνα. Γιατί το να μπορέσει να κάνει εσύ την αξιωματική σου, την αντιπολίτευσή σου με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις, θα πρέπει να υπάρχει και ένα καθαρό έδαφος. Πες μας, ενημέρωση ή δεν ενημέρωση, να ξέρουμε, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Εδώ πέρα τα περισσότερα θέματα στα οποία κινούμαστε και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Νομίζω έχουμε αποδείξει και όλοι έχουμε μια πορεία, αν είμαστε μικροπολιτικοί ή αν πραγματικά λειτουργούμε για καλό της πόλης ή του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Εδώ πέρα πολλές φορές υπάρχει ομίχλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση. Λοιπόν, πάμε στο όνομα της ονομασίας, το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ναι. Είναι ένα θέμα που εντάξει και τοπικά μας απασχολεί, είναι πολύ λογικό. Έχουμε πολύ, ίσως μεγαλύτερη ευαισθησία από άλλες περιοχές. Αλλά
Είναι και έντονα πολιτικό θέμα και πλέον παίζεται και σε υψηλό επίπεδο στο θέμα και του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Θέλω καταρχήν την άποψή σας με τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής και αυτά τα οποία ακούγονται μέχρι στιγμής για να το εξειδικεύσουμε μετά. Καταρχάς δεν έχουμε τη θέση της κυβέρνησης. Δεν έχουμε μία ενιαία θέση της κυβέρνησης. Σαν ύποπτο χρόνο, όχι τώρα που το θέμα αρχίζει και ζεσταίνει και λαμβάνει μεγαλύτερη δημοσιότητα, από το Μάιο, μαζί με άλλους συνάδελφους βουλευτές, έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή για να μας διευκρινιστεί αυτό το οποίο ζητούμε και τώρα. Ποια είναι η θέση, η ενιαία κυβερνητική και εθνική θέση στο μείζον θέμα το Σκοπιανό, της ονομασίας της Πουγουδουμού. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Ερωτηματικά. Γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία συνθέτουν τη μέχρι τώρα πορεία στο διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ενημερωθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα κόμματα όσον αφορά τις μέχρι τώρα διπλωματικές και άλλες διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει ενιαία θέση πάνω αυτές τις διαπραγματεύσεις ή άλλα λέει το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα λέει ο εταίρος που είναι η ΑΝΕΛ. Γιατί... Οι ΑΝΕΛ έχουν ξεκαθαρίσει ότι έχουν διαφορετική θέση. Αλλά αυτό δεν μας σιγουρεύει, γιατί το έχω δει και σε άλλα ζητήματα, δεν είναι εθνικό θέμα, ότι στο τέλος την κάνουν την αλλαγή και πηγαίνουν μαζί τελικά. Άρα το ζητούμενο εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση επί του θέματος, είναι θα πρέπει να έχουμε την κυβερνητική θέση καθαρή και ενιαία. Και δεν θα παίξει, αν θέλετε, το ρόλο του κομπάρσου σε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται δηλαδή να παίξουμε με διπλές πλειοψηφίες όπως πιθανώς να έχει στο σκεπτικό της κυβέρνησης. Και είναι και σημαντικό, ξέρετε, το ότι πολλές φορές αυτή η ομίχλη για την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Δήμο, τώρα μιλάμε για την κεντρική κυβέρνηση, είναι ένα δείγμα και της ανικανότητας να επιλύσουν κέρια θέματα όπως είναι το Σκοπιανό. Άρα το ζήτημα αυτό, εκτός ότι περιέχει και άλλα στοιχεία, εκτός δηλαδή του ζητήματος της ομασίας, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν ξέρουμε σε τι βαθμό έχουν συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις. Γλώσσα, ταυτότητα, το βασικό το κομμάτι του αλυτρωτισμού. Έτσι, δεν υπάρχουν ζητήματα τα οποία να μας δώσουν καθαρή εικόνα πάνω στα ζητήματα. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη όσον αφορά τους χειρισμούς. Δηλαδή ξαφνικά πετάει τα αγάλματα του Μεγάλου Αλέξανδρου και τα θεωρεί άχρηστα. Δηλαδή έχουν αλλάξει τελείως πολιτική ρότα και άποψη. Ίσως αυτό έγινε και για να βοηθήσει σε ενδεχόμενη λύση. Αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί το έχουμε επισημάνει και εγώ και μέσα στη Βουλή, είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή κλίματος. Ρητορικές δεν είμαι τόσο σίγουρος σε κάθε το βαθμό, αλλά σίγουρα ένα περιβάλλον διαμορφώνεται διαφορετικό από αυτό που διαμορφωνόταν μέχρι πρότινος σε ένα ακραία εθνικιστικό, ας πούμε, περιβάλλον το οποίο είχε εδρεωθεί τα τελευταία χρόνια επί προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό βεβαίως, ώστε να, από τη στιγμή, από το να πάμε σε ένα καλύτερο πολιτικό περιβάλλον που αυτή τη στιγμή ισχύει στη γειτονική χώρα. Μέχρι να φτάσουμε σε μια επικοδομητική λύση που να διασφαλίζει βεβαίως πρώτιστα τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και να κινείται αυτή η λύση μέσα στις επιταγές του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων, υπάρχει λύση μακριά. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή και είναι άδικο και πραγματικά είναι και ανέφικτο να επιζητείται η λύση από, όχι από την κυβέρνηση, αλλά από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ας έρθει λοιπόν η κυβέρνηση, ας δώσει ποια είναι η ενιαία άποψη, γιατί ξέρετε γίνεται και σπέκουλα πάνω σε αυτό. Και ακριβώς επειδή. Να μιλήσουμε και πολιτικά. Κατηγορηθήκατε και σήμερα και από τον διαστόμα του κ. Τζανακόπουλου ότι κληρονόμε σαν ένα πρόβλημα το πρόβλημα αυτό από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, μονάχα ότι. Η άποψή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Μονάχα ότι νιώθουν ότι κληροδοτήσανε κληροδοτήθηκε ένα πρόβλημα. Αυτό λέει πολλά. Αν ήταν ένα πρόβλημα και δεν το έχουν λύσει. Ενώ είναι εδώ και 3 χρόνια και ενώ υπάρχει, αν θέλετε, μια διαχείριση δικιά μας επί του ζητήματος με τις τότε συνθήκες στο Βουκουρέστι το 2008, που τότε ως κυβέρνηση εμείς δεν είχαμε πετάξει τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση, αν θυμάστε καλά, κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, διαχειρίστηκε το ζήτημα, επέφερε συγκεκριμένες λύσεις. Υπήρχαν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που ήταν κοντά στη δικιά μας άποψη και ουσιαστικά, αν θέλετε, ήταν μια λύση που μας έκανε να νιώσουμε όλους πολύ, πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η διαπραγμάτευση είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Εμείς δεν θέλουμε να μένουμε αμέτωχοι, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε καν συμμετόχοι, και πόσο μάλλον να γίνουμε πρωταγωνιστές, όταν δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Αυτό όμως πώς μπορεί να είναι ακριβώς τη στιγμή που δεν έχετε πρόσβαση. Γι' αυτό δεν και κάνω και πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Αλλάξω σήμερα την κυρία Μπακογιάννη να λέει, που
και ως υπουργός εξωτερικών τότε είχε το θέμα, ότι μένει στις θέσεις της περίοδου που αναφέρατε και ότι. Δηλαδή, όλη η ουσία που συζητάμε είναι αν θα υπάρχει όρος Μακεδονία μέσα. Κοιτάξτε, έτσι, και με ποια χαρακτηριστικά. Οι θέσεις εκείνες διαμορφώθηκαν με το περιβάλλον εκείνο και επιτέθηκε ένας στόχος πολύ σημαντικός το 2008. Τώρα μιλάμε ουσιαστικά για μια άλλη διαπραγμάτευση, την ευθύνη της οποίας την έχει μια άλλη κυβέρνηση. Και βεβαίως, φυσικά και δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω και θα ήταν και παρακινδυνευμένο και θα ήταν και άστοχο και θα ήταν και επιπόλαιο από την πλευρά τη δικιά μας και δεν είναι αποφυγή, είναι μια συνετή και υπεύθυνη στάση. Και νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να ακουστεί η κυβερνητική πλευρά. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Έχεις κυβέρνηση και δεν έχεις θέση. Άρα και πολιτικά, δυστυχώς συζητάμε με υποθέσεις. Βάζω στο αν μπροστά ακόμα και στις δικές μας ερωτήσεις. Που σημαίνει ότι εάν έρθει μια πρόταση που έχει με γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι κάτι που το έχει πει η κυρία Μπακογιάννη. Τον όρο Μακεδονία γίνεται αποδεκτό από τη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Θα παραμείνω στην αρχική μου θέση. Ναι. Εγώ περιμένω να δω την ενιαία συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης που στηρίζεται από 152 βουλευτές, 153 βουλευτές. Διαφορετικά εκλογές. Αν έχει σε αυτό το τόσο σημαντικό εθνικής σημασίας ζήτημα διαφορετική άποψη ο ένας από των δύο εταίρων, για μένα, και μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, υπάρχει μείζον θέμα. Εννοείται για εκλογές. Το είπε και η κυρία Σπυράξη, με αυτό το αναφέρω. Μα κοιτάξτε, όταν για αυτό το εθνικό θέμα υπάρχει μια τόσο εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, γίνεται σοβαρό το θέμα. Πιστεύετε ότι, γιατί ακούστηκε και από τον κύριο Σγουρίδη σήμερα, υπάρχει, ας πούμε, είναι μια λύση στο δημοψήφισμα? Δεν μπαίνω σε καμία παρατηρώδη συζήτηση. Είμαι κάθετος. Σας είπα ότι και προηγουμένως ότι λειτουργώ θεσμικά. Ναι. Το βλέπω και πολλές φορές, ακόμα σας είπα και με την άλλη μου την τελευταία. Εντάξει, και το δημοψήφισμα είναι ένα θεσμικό. Έχει το θεσμικό του ρόλο. Εδώ πέρα έχουμε κυβερνήσεις που καλούνται να επιλύσουν θέματα. Ακαθόδες θέμα, πολύπλοκο θέμα. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση, τίποτα παραπάνω. Είναι μια καυτή πατάτα πάντως που πολλές φορές είναι προτιμότερο, κύριε Καλαφάτη, να φεύγει στην επόμενη κυβέρνηση, να δούμε τι θα κάνουμε και να φύγει από τη δικιά μας. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, αυτό που λέμε πολύ απλά και λαϊκά εμείς, να πέσει η κυβέρνηση από ένα τόσο σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, να σας πω, αυτό το θέμα, όπως και πολλά θέματα, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση δεν το αντιμετωπίζει με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, ας κρυφτούμε πίσω από το γεγονός ότι είμαστε αντιπολίτευση. Ας μην λειτουργήσουμε υπεύθυνα και σοβαρά, όπως πιστεύω εμείς. Ή ας διαφωνήσουμε για να πάμε παρακάτω, ναι, ή πάρει στη χρήση. Και ας το λύσει το θέμα τώρα η κυβέρνηση, να φύγει καυτή πατάτα και να πούμε εμείς ότι δεν είμαστε μέσα. Δεν είναι αυτό. Ολόκληρο το σκεπτικό που σας εξέθεσα προηγουμένως δείχνει ακριβώς την αντίθετη άποψη. Εμείς θέλουμε να έχουμε εικόνα, θέλουμε να συζητήσουμε. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, αλλά μας λείπει ο άγνωστο χ, που είναι ο βασικό, είναι η βασική μα παράμετρο. Η θέση τη κυβέρνηση. Θα μείνετε πάνω στην θέση τη κυβέρνηση, είτε συμφωνώντα είτε διαφωνώντα, αυτό θα το δούμε βέβαια. Όταν θα έρθει η ώρα, ή υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει δίκη τη πρόταση? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό τη Καλά, προφανώς. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα αξιολογήσουμε και την γενικότερη κατάσταση όταν δούμε τα δύο κόμματα ad hoc να έρχονται και να λένε Καμένο και Τσίπρα, η θέση μα είναι αυτή. Τότε συζητάμε. Μάλιστα. Το λέω γιατί όντως βουλευτής εδώ είναι και ο ρόλος των βουλευτών γενικά της περιοχής. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι ίδιος με έναν που θα έπρεπε κανονικά, αλλά μπάσε περιπτώσει το διαχωρίζω λίγο της Νότιας Ελλάδας. Θα σας πω κάτι που πιθανώς να σας εκπλήξει. Ναι. Νιώθω ότι το ζήτημα το Σκοπιανό, ναι, παρότι όλοι πιστεύουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία και έχουμε λόγω της εγκύτητας και λόγω της προϊστορίας, ότι οι βουλευτές αλλά και οι κάτοικοι της Βουλής Ελλάδος είναι πολύ πιο ευαίσθητοι. Νιώθω, αυτό είναι αισθητήριο, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι το ίδιο, αν θέλετε, συνέστημα εθνικό, πατριωτικό, και στο ζήτημα αυτό υπάρχει σε όλη την ελληνική κοινωνία, είτε ζουν στην Ήπειρο, είτε ζουν στην Πελοπόννησο, είτε ζουν σημαντικό στην Κρήτη. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζω εγώ με συζητήσεις που κάνω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέλω να σας πω, αδιαφορία. Επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα στο ζήτημα. Δεν μίλησα για αδιαφορία, είπα. Για αποχρώσεις. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει, να το πω, διακύμαση στην ευαισθησία για θέματα εθνικά, πατριωτικά, και ξέρετε ότι ιστορικά σε δύσκολες στιγμές
όλοι οι Έλληνες ήταν ένα, ανεξάρτητα αν το ζήτημα το αντιμετώπιζαν οι Κρήτες ή το αντιμετώπιζαν οι νησιώτες ή το αντιμετώπιζαν περισσότερο στο βορρά. Έτσι, άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και για τη δική μας απελευθέρωση βοήθησε πάρα πολύ η Κρήτη. Έτσι, γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η δεσμή μέχρι και σήμερα. Μακεδονικός αγώνας. Κρήτες και Μακεδόνες μαζί. Δεν μπαίνω σε θέμα ονοματολογίας, αν και μου λέτε διάφορα εδώ για Άνω, Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, Σαλαμακεδονία. Δεν έχει νόημα να πούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί νομίζω ότι δεν ωφελεί στην όλη κατάσταση. Έτσι, νομίζω ότι ήταν καθαρό το πλαίσιο με το οποίο επιμένατε αρκετά. Όχι, κάνατε, δεν το. 6-7 ερωτήσεις, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν καθαρό το πλαίσιο στο οποίο κινόμαστε και νομίζω ότι η Κοινή Δημοκρατία είναι καθαρή και μέσω της επίσημης θέσης όπως εξεφράστηκε από την εκπρόσωπο τύπου και όπως εκφράζεται την εκπρόσωπο τύπου και από τον ίδιο πρόεδρο φυσικά πρώτα απ' όλα. Έτσι, απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν αφορά εσάς, τότε να μην αναλωθούμε σε μια ενδοκυβερνητική κόντρα σε αυτή την ιστορία ή διαπραγμάτευση, να μην πω κόντρα στο τι θα πούμε στο τέλος και να μην αντιμετωπίσετε το θέμα με τη σοβαρότητα την οποία πρέπει, έτσι, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, χαίρομαι που το λέτε. Γιατί πέσουμε με έναν όρο, δεν το πέσουμε με. Μα, ναι, απλώς κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολογούμαστε όλοι. Εμείς με τον τρόπο που σας εξέδωσα ακριβώς δείχνουμε ότι το αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Το ζήτημα είναι αν θα έρθει στο ύψος της σοβαρότητας των περιστάσεων και η ίδια η κυβέρνηση που μέχρι στιγμής νομίζω δεν το κάνει. Κύριε Καλαφάτη, πολιτική ερώτηση και ωραία ερώτηση από τον τελευταίο. Τι λέει, θα μπορούσε επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας να έχει λυθεί το. Ζήτημα. Κοιτάξτε, προσπάθειες γίνανε. Το ζήτημα, σας είπα, ειδικά τα ζητήματα. Τυχαίνει και έχω και μια επιστημονική κατάρτιση για τα ζητήματα αυτά. Και τυχαίνει και είμαι και αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικών για θέματα ευρωπαϊκά, για τα ευρωπαϊκά ζητήματα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα, έχω μια σχετικά καλή εμπειρία και γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, ειδικά για την επίλυση τόσο αγκοθωδών ζητημάτων όπως είναι το συγκεκριμένο. Καταρχάς, είναι δύσκολη. Αυτό το καταλαβαίνω και αν θέλετε το λέω προς κάθε κατεύθυνση, είναι δύσκολη, ειδικά από δημόσια πρόσωπα, η δημόσια συζήτηση για τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό και πολλές φορές οι αρμόδιες συζητήσεις στη Βουλή γίνονται όταν είναι κέρια τα ζητήματα, στις αρμόδιες επιτροπές γίνονται συζητήσεις χωρίς να κρατούνται πρακτικά και χωρίς να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ακριβώς γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι βουλευτές πολλά από τα ζητήματα τα οποία αφορούν κρίσιμα εθνικά θέματα, αλλά δεν πρέπει να μαθαίνονται πολλές λεπτομέρειες προς τα έξω. Άρα, ναι. Θέλω να σας πω ότι ναι, στο ζήτημα αυτό υπήρξαν προσπάθειες. Οι περισσότερες προσπάθειες στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής γίνονται δια της διπλωματικής οδού, των αρμοδίων υπουργείων εξωτερικών και όχι μονάχα. Και βεβαίως εξαρτάται από τους πολιτικούς χειρισμούς του εκάστοτε επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών τι κατεύθυνση θα δώσει στους διπλωματικούς υπαλλήλους. Έτσι, και για να τους περιφερειακούς παράγοντες. Ακριβώς και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και κάτι το οποίο είπατε για να μην αφήσουμε υπόνοια ότι λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάλυψη, ότι έχει να κάνει με το ότι μπορεί να ακουστεί και μια άποψη, την οποία τη λες, δεν είναι η άποψή σου, αλλά για να διώξεις κάποιες άλλες πιθανότητες και είναι πολύ εύκολες οι παρεξηγήσεις. Άντε να το πω έτσι απλά, όταν ακούς κάποιον να λέει, σε παρεξηγεί πολύ εύκολα. Ακούστε για να το πεις. Ειδικά για τέτοια θέματα. Ακριβώς. Και μου δίνετε πάσα και πάλι δεν έχω ίστρο αντιπολιτευτικό, αλλά θα το πω ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολλά περιθώρια για παρεξηγήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι έχουμε δημόσιο λόγο ή έχουμε κάποιο δημόσιο αξίωμα στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Και γι' αυτό επέκρινα πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο, όταν είχε πάει την τελευταία επίσκεψή του στο Φύρο. Αυτή ήταν η επόμενη με ερώτηση. Ναι. Γιατί τα Χριστούγεννα θα είναι. Στην πρωτοχρονιά, συγγνώμη, θα είναι εδώ ο κύριο Ζάεφ στη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα αυτό να το ρωτήσω. Να σας εξηγήσω λοιπόν πώς θα βλέπω τα πράγματα. Καταρχάς, προέβησε ένα λεκτικό ατόπιμα το οποίο σε φίλους σας δημοσιογράφους, σε δημοσιογραφικό έντυπο των Αθηνών, είπε ο κύριο Δήμαρχο ήταν ένα λεκτικό ατόπιμα. Μέσα όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και ενώπιον των Θεσσαλονικιών, δεν παραδέχθηκε και δεν ζήτησε μία συγγνώμη, όπως κατά την άποψή μου όφιλε να κάνει. Αντίθετα, προέβησε βριστικούς χαρακτηρισμούς και ανάγκασε την παράταξη και εμένα προσωπικά να αποχωρήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ήθελε να πει μία συγγνώμη, γιατί ανέφερε μέσα στα Σκόπια, μέσα στη Φύρο, στην Πουγουδουμού, τη χώρα με το σταματικό της όνομα και δεν έγινε όπως το είπε όπως φάνηκε στο ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι ήταν πολύ κουρασμένος και του ξέφυγε. Ήταν παραδεταγμένα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υψηλή αξιωματήχη δίπλα του δεξιά και ήταν έτοιμος να κάνει τη δήλωσή του. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα λεκτικό ατόπιμα και μάλιστα τη στιγμή που ακριβώς είχαμε την επανέναξη των διαπραγματεύσεων με την επίλυση του κυρίου Νίμιτς. Άρα, όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα, όταν έχουμε θεσμικό ρόλο, προσέχουμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Όσον αφορά βεβαίως την επίσκεψη του κυρίου Ζάεφ στην πόλη μας, την οποία χθες, από ό,τι γνωρίζω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων,
ουσιαστικά ενημέρωσε επισήμως ότι έρχεται στην πόλη μας κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Δημάρχου. Αυτό είναι μια ιδιωτική επίσκεψη, άρα δεν παράγει πολιτικά αποτελέσματα επίσημα, αυτό είναι καθαρό. Είναι μια πρόσκληση που την έκανε ως φυσική ιδιότητα, ως φυσικό πρόσωπο προφανώς ο κύριος Δήμαρχος, από τη στιγμή που είναι ανεπίσημη και δεν έρχεται με την επίσημη ιδιότητά του. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα παρά να πω ότι είναι καλοδεχούμενος ο κάθε επισκέπτης στην πόλη μας. Εμείς οι Μακεδόνες εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη όλη Ελλάδα, όπως και όλοι οι Έλληνες, είμαστε φιλόξενοι. Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος, ως ο πρώτος δημότης, ως ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, να το ανταποδώσει ή να του παρέσχει την φιλοξενία που πρέπει σε ιδιωτικό επίπεδο. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάθε επισκέπτης στην πόλη μας είναι καλοδεχούμενος. Σίγουρα, αλλά μιλάμε για δύο ανθρώπους που. Εντάξει, ο ένας είναι ο Δήμαρχος μιας πόλης, της μιας πλευράς της καρδιάς, ας πούμε, αν θέλετε, της μιας πλευράς της Μακεδονίας. Και απ' την άλλη έχουμε κάποιους που οι οποίοι λένε τα δικά τους. Ή αυτά τα επιχειρήματα τα οποία έχουν. Και είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, δεν είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος. Άρα... Αφιβάλλει κανείς ότι η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Όχι. Υπάρχει κάποιος από εδώ πέρα όχι, από εμάς που μπορεί να πει ότι. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω και ανεπίσημα, που μια φιλική συνάντηση, μια φιλοξενία, ας πούμε, έχει τη σημειολογία της. Όπως και να το κάνουμε, είναι η βαρύτητα των ιδιωτήτων που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Κοιτάξτε. Αν πιστέψουμε αυτό που λέτε. Δεν μιλάω για εξωτερική πολιτική, δεν μιλάω για τίποτα τέτοιο, έτσι για να παρεξηγηθώ. Α, ναι. Εντάξει, καλά κάνετε και το βλέπετε, γιατί όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει πει, δεν έχει στόχο να ασκήσει εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε και μίλησε στην έξοδό του, έκανε πολύ κακό σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Γιατί δεν πήγε εκεί πέρα σαν Γιάννης Μπουτάρης, επαγγελματίας, επιχειρηματίας, να δει ένα φίλο του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω σε αυτό, ούτε γι' αυτό βλέπετε ότι και δεν έχω να σχολιάσω κάτι πιο επίσημο. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, έρχεται στην πόλη μας με ιδιωτικά χαρακτηριστικά, ελπίζω να περάσει καλά, είναι ευπρόσδεκτος ως επισκέπτης. Από εκεί πέρα το βάρος θα πέσει περισσότερο στον οικοδεσπότη παρά στο φιλοξενούμενο. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Να μην πέσει πάλι σε κανένα λεκτικό λίστημα, καταλάβατε, γιατί είναι επιρρεπής και μάλιστα στο ίδιο μοτίβο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει και παίζει έντονα και στην πόλη μας. Θέλω να μιλήσω λίγο για την ανάπτυξη. Ή την όποια ανάκαμψη. Ο Πρωθυπουργός την άλλαξε τη λέξη ανάπτυξη και την έκανε ανάκαμψη τελευταία. Γιατί τα προσέχουμε πολύ αυτά. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε τρελά πράγματα. Και πλέον είναι έμπειρος και προσεκτικός σε αυτά τα ζητήματα. Όμως βλέπουμε να μην μπορούν και νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στη χώρα μας, αλλά και κάποιους που έχουμε όπως σε ΚΑΠ, δεν ρωτάω συγκεκριμένα, να βλέπουμε ότι είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στο ένα μέτρο από την πτώχευση. Έχει να κάνει και με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται και στην πόλη μας, έτσι, που είναι και αυτό σημαντικό, που έχει τη διάθεση να μην ρίξει χρήμα. Τι γίνεται τελικά, πρέπει ο επιχειρηματίας να είναι φύλλα προσκύμενος στην κυβέρνηση πριν την επόμενη κτλ. Για να κάνει δουλειές ή όχι. Καταρχάς, για να μπορέσεις να μιλήσεις για ανάπτυξη και να δημιουργήσεις ένα φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον, θα πρέπει να έχεις στο DNA σου ως πολιτικός, ως πολιτικός οργανισμός, ως πολιτικό κόμμα που είναι στην κυβέρνηση προκειμένου. Να έχει στο πετσί σου αυτό το DNA της ανάπτυξης και της εφιλοεπιχειρηματικότητας. Αυτό φυσικά βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αναγκάστηκε ή έκανε την ανάγκη φλοτιμία ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του. Και ενώ πριν από 3 χρόνια ήταν κατά οτιδήποτε κινούταν και πετούσαν στον χώρο του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι μικρομεσαία επιχείρηση, είτε είναι μεγάλες επενδύσεις, η ρητορική τους άλλαξε. Το ζήτημα είναι ότι η ρητορική τους άλλαξε. Μνημόνια πιθανώς ψηφίζουν μέσα στα οποία εμπεριέχονται οι υποχρεώσεις για ιδιωτικοποίησεις, βλέπε ελληνικό παραδείγματος χάρη. Λιμάνι. Ναι, ο Οργανισμός Λιμάνων Θεσσαλονίκης. Και βγάζω στην άκρη το εντελώς λαϊκίστικο στοιχείο ότι οι ίδιοι άνθρωποι που πέφτανε μπροστά στις ρόδες των αυτοκινήτων προκειμένου να μην γίνει παραδείγματος χάρη η ιδιωτικοποίηση του Λιμάνου Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή είναι οι πρώτοι. Με γλυκά χαμόγελα που προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση του Λιμάνου Θεσσαλονίκης. Προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ ήμουν υπέρ της ιδιωτικοποίησης και πριν, υπέρ της ιδιωτικοποίησης και τώρα. Άλλοι έχουν αλλάξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας μας πρέπει να έχουν ένα περιβάλλον φιλοεπιχειρηματικό, να έχουν μια νομοθεσία η οποία στην πράξη να βοηθάει, να ασκούν μια διοίκηση σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού των Υπουργείων και άλλων φορέων που να βοηθούν τον επιχειρηματία και όχι να τον βλέπουν ως εχθρό τον επιχειρηματία
οι λειτουργοί οι οποίοι έχουν ως αποστολή να εφαρμόσουν την νομοθεσία η οποία ψηφίζεται από τη Βουλή. Ξέρετε, κύριε Καλφάτη, τώρα μου το ρωτάει εδώ και ο Γιώργος, μου λέει: ναι. Είναι όμως θεμητό, λίγο αλλάζω την ερώτησή σου, αλλά ναι. Θέλω να την κάνω λίγο σε γιατί δεν μπορώ εγώ να αναφέρω ονόματα σε καμία περίπτωση. Να έχει την αίσθηση ο κόσμος ότι υπάρχουν επιχειρηματίες από αυτή την πλευρά και από την άλλη πλευρά. Πρέπει να υπάρχουν αρχές που να ισχύουν στο ίδιο για όλους. Υπάρχει αυτή η αίσθηση στον κόσμο, αντιλαμβάνεστε. Μα κοιτάξτε να σα πω: υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που βλέπουν ότι ανεβαίνουν, σήμερα μιλώ σε συμπτωματικά, πρωτού έρθω εδώ πέρα, με επιχειρηματικό και μάλιστα στο δημοσιογραφικό χώρο ασχολείται. Οι ασφαλιστικές του εισφορές αυξήθηκαν από μήνα σε μήνα κατά 4.500 ευρώ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος να διώξει πάνω από 5-6 ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά, με τη μία. Γιατί έχασαν 6 άνθρωποι τη δουλειά τους. Για να εσωσκελήσει. Για να μπορέσει να. Γιατί σε ένα μήνα ουσιαστικά αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς αυτό λέμε σαν Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι αυτή η υπερφορολόγηση, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Σας αφήνω το πολιτικό κομμάτι του ψέματος, του εσχρού ψέματος και της τεράστιας απάτης, της αυταπάτης που λένε και οι ίδιοι, που υπέστησαν αυτοί και υπέστη και κατά αναλογία της απάτης που υπέστη ο ελληνικός λαός. Εγώ σας λέω ότι σήμερα, έτσι όπως πάμε. Να ξέρω ότι θα υπάρχει πρόβλημα και να σας πω και κάτι επιτρέψουν και θα είναι λιγάκι αιρετικό. Αιρετικό. Και δεν το έχω πει και δημοσίως, το λέω μονάχα στις συνεργάτες μου, αλλά αξίζει τον κόπο σε αυτό το φιλόξενο κανάλι και στη φιλόξενη εκπομπή να σας το πω. Υπάρχει αίσθηση και έχει να κάνει με την ερώτηση που μου δώσατε, που μου είπατε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ ασφαλείς με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους προστατεύει. Εγώ σας λέω και το λέω και δημοσίως, ότι αν υπάρξει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα επόμενα χρόνια, αυτόματα αυτοί που θα θυγούνε. Θα είναι σίγουρα δημόσιοι υπάλληλοι. Ένας δημόσιος υπάλληλος με ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να νιώθει πάρα πολύ ασφαλής. Γιατί το λέτε? Να σας πω. Η πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, προηγουμένως μου το ρωτήσατε, δείχνει ότι οτιδήποτε κινείται στο ιδιωτικό τομέα, μικρομεσαία επιχείρηση, μεγάλες επενδύσεις, καλύτερα παιδιά πάτε στη Βουλγαρία, ουσιαστικά σε διώχνει. Ή σου λέει κλείστο. Ή μετακίνησε πάνω την έδρα σου στη γειτονική χώρα. Αν λοιπόν σε δύο, αν ισχύσει ΣΥΡΙΖΑ για άλλα 3-4 χρόνια. Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις πολιτικές που εκφράζει στην πράξη, όχι στη ρητορική, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει παραγόμενος πλούτος. Και πώς θα πληρωθεί ο μισθός του υπαλλήλου στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που παίρνει 1.000 ευρώ. Αν δεν υπάρχουν τα ταμεία, τα οποία είναι γεμάτα για να πληρωθούν τα 1.000 ευρώ ο υπάλληλος στο Δήμο, τα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώνονται. Αν σταματήσει οτιδήποτε είναι ιδιωτικό, εξαφανιστεί και εξολοθρευτεί, όπως εξολοθρεύεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση, δεν υπάρχει μεγάλη επένδυση που να μην τραβάνε τα μαλλιά τους επενδυτές γιατί χάνουν λεφτά. Αν φύγουν λοιπόν όλοι αυτοί και εξαφανιστεί, τότε αναπόφευκτα, κύριε Κρινή, θα μειωθεί και ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου. Λοιπόν, αν εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος, θα έλεγα παιδιά, Νέα Δημοκρατία να πάμε που θα βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, θα βοηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έτσι θα μπορέσει να παραχθεί πλούτος, να πληρωθούν οι φόροι για να μπορέσει να λειτουργεί και ο δημόσιος τομέας. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι απλό. Αυτό είναι το απλό. Κάποιοι θα το πούνε απλοϊκό. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές το σκέφτεσαι. Εγώ το είπα σε δύο συνεργάτες μου. Και με κοιτάζαν έτσι που ήταν εκπαιδευτικοί. Μου λέει, τι λέτε. Λέω και σκέφτεται το λιγάκι. Αυτά μένει να τα δούμε και στην πράξη. Θα λέω απλά. Αυτά είναι λιγάκι πρακτικά. Υπάρχει, ναι, ξέρετε τι γίνεται, κύριε Καλαφάτη, και να κλείσουμε αυτό. Είναι ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης, να τα βαφτίσω εγώ έτσι από το 9-10 που ξεκίνησε, πέρασαν όλα τα κόμματα. Μάλλον όχι όλα τα κόμματα, δεν πέρασαν. Αλλά πέρασαν αρκετά κόμματα από τις κυβερνήσεις. Και μικρά κόμματα. Και ο Καρατζαφέρης και ο κύριος Καρατζαφέρης και ο κύριος Κουβέλης. Τώρα ο κύριος Καμένος. Είδαμε πολλά πράγματα να κάνουν. Έκλεισε το αγνό. Έκλεισαν, δεν θα θυμηθούμε, 10 αγνό. 10 τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν είδαμε να ανοίγουν. Και εδώ τώρα υπάρχει και ένας προβληματισμός στον κόσμο ότι μα όλοι περάσατε από τις κυβερνήσεις. Το αποτέλεσμα τώρα ποιο είναι, γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία. Έχετε αδίκιο, θα απαντήσω. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω και μου το ρωτάνε και μάλιστα είναι και υποστηρίκτες σας. Γιατί μου το γράφουν και το λέω. Εντάξει, αλίμον. Απλώς να πω και δεν είναι υπεκφυγή. Εγώ δεν θα είμαι εκείνος που θα δώσω άφεση αμαρτιών σε όσους κυβέρνησαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Κρινή. Δεν θα δώσω και άφεση αμαρτιών σε αυτούς που επηρέαζαν την πορεία της χώρας χωρίς να είναι οι κυβερνήτες. Τα εργοστάσια, παραδείγματος χάρη, στη δεκαετία του 80 πολλές φορές κλείσανε, ή τη Σπιρέλη ή άλλα μεγάλα πειρακή πατραϊκή. Δεν κλείσανε από κακή διοίκηση πάρα πολλές φορές. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν από κακά δάνεια, από ανθρώπους που πήραν δάνεια και δεν τα αξιοποιούσαν για επένδυση. Συμφωνούμε πολύ. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση, αυτό έχει να κάνει. Ακριβώς. Αλλά σε σχέση με την κρίση, λοιπόν, για να πάμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν διοικήσανε και δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Παραδείγματος χάρη, αν είχαμε, να σου το πω αλλιώς, ισχυρά και φιλοπρόδα, προοδευτικά, εμπροστοβαρή συνδικαλιστικά κινήματα, θα ήταν πολύ καλύτερα.
Το αν θα είχαμε ανθρώπους, ας πούμε, πεπαιδευμένους μέσα στις διοικήσεις των εταιριών, θα ήταν πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να κλείσω και να, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ναι, και... να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Γιατί και πολλά μονοπόλια κρατικά που πήγαιναν αποτυχημένοι πολιτευτές, είναι μια πάγια τακτική. Τα πήγανε στον τοίχο και μονοπόλια βγήκαν χρεωμένα ενώ ήταν μονοπόλια. Δεν αμφισβητώ. Για να σας το πω κι αλλιώς. Εγώ δεν θα ρίξω το βάρος στον πολίτη, γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις. Εγώ δεν διοριζόμουν, εκλεγόμουν. Το πρώτο λόγο και τα συν και τα πλην και τις χρεώσεις και τις πιστώσεις τις έχει το πολιτικό σύστημα. Και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν ήρθα να πω οι άλλοι, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν φταίω εγώ, δεν ήμουν εγώ. Εγώ εκπροσωπώ το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να πάρω και τα συν και τα πλην. Όμως, και κλείνω με αυτό, θα πρέπει να υπάρξει και μια αξιολόγηση για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, οι πολίτες θα πρέπει μέσα στην πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάνε στην δική τους πλειοψηφία, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει νοικοκυριό που να μην υποφέρει αυτή τη στιγμή από κάποιο πρόβλημα. Είτε θέμα ανεργίας ενός παιδιού, είτε ενός δανείου που δεν μπορεί να αποπληρώσει, είτε γιατί δεν μπορώ να στείλω τα 300 ευρώ μου στο παιδί μου που σπουδάζει στην Κρήτη ή σε μια άλλη πόλη. Είναι τραγική κατάσταση σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ακριβώς σε αυτή τη μεγάλη όμως, αν θέλετε, δυσκολία που περνάει ο κόσμος, θα πρέπει όσον αφορά το πολιτικό σύστημα, όσο μπορεί. Εγώ το λέω όσο μπορεί, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Όταν έχω τα προβλήματά μου, άσε μας, καλαφάτη, να αξιολογήσω τώρα αν εσύ. Όλοι οι ίδιοι είστε. Γιατί παίζει αυτό στην κοινωνία. Ότι εσείς, αυτό το είπα, όλοι περάσατε. Μαζί είστε τώρα. Όλοι. Ήρθε και ο Τσίπρας που εγώ τον πίστεψα, με κρόδεψε και ο Τσίπρας, και εκεί πάνω στην απελπισία του κόσμου λέει όλοι τα ίδια κάνανε. Λέω εγώ λοιπόν ότι είναι αλήθεια και θα είναι έντιμο. Να μπορέσουμε όσο γίνεται μέσα στη δυσκολία μας οι πολίτες να αξιολογήσουμε. Επειδή τι έκανε ο Χ. Καλαφάτης όταν πέρασε, έκανε, άφησε στίγμα, έκανε λιγάκι. Να πω λιγάκι στιγμή, για να μπορέσουμε να μην δώσουμε στους παράξενους και στους ανάξιους τον χώρο να μας κρυφτεί. Κ. Καλαφάτη, κλείνω ξανά με το σπίτι μας που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ξανά υποψήφιος. Το ρωτάω γιατί παίζει πολύ έντονα η ονοματολογία. Η ονοματολογία και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, γενικά. Κοιτάξτε να σας πω, έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας. Είναι κρίσιμα τα χρόνια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι εγώ θα είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω. Είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας ότι εμένα δεν μου εξέλεξε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να κυβερνήσω, να διοικήσω τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μου έδωσε μια συγκεκριμένη αποστολή. Αυτή είναι την αποστολή, παρότι που δεν σας κρύβω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σε μένα να είμαι το πρωί στη Βουλή, να ξαναγυρίζω, να είμαι στα δημοτικά συμβούλια, να ξαναπηγαίνω στη Βουλή να κάνω και τον κοινοβουλευτικό μου έργο. Το θεωρώ όμως μεγάλη μου τιμή να υπηρετώ τους συμπολίτες μου με αυτή τη διπλή ιδιότητα. Πιστεύω ότι θα το κάνω στο καλύτερο δυνατό βαθμό μέχρι την κρίσιμη ώρα και όταν φτάσει η ώρα θα το δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε στο ζήτημα αυτό. Κάθε πράγμα εννοείται να φύγει. Τέλος πάντων, να μην έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα. Αυτό κατάλαβα σωστά. Όχι. Το θέμα της διπλής ιδιότητας έχω αποδείξει, νομίζω, έμπρακτα, ή τουλάχιστον μπορεί να αξιολογηθεί αυτό από τους πολίτες. Ναι. Αν ήταν ανάχωμα, αν ήταν δυσκολία ή αν βοηθούσε. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι η διπλή μου ιδιότητα θα βοηθήσει, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα πολλά ζητήματα που αφορούν την πόλη να τα φέρουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε επίπεδο ερώτηση, παραδείγματος χάρη. Και αντίστοιχα, να έχω καθαρή εικόνα. Εγώ κατάλαβα την απάντησή σου ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα επιλέξετε ένα από τα δύο. Κοιτάξτε να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα σας πω τώρα είναι ότι θα είμαι έντιμος απέναντι στους συμπολίτες μου. Την όποια διαδρομή έχει ο καθένας, τη βασίζει σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ τη βασίζω κυρίως σε μια έντιμη σχέση που έχω οικοδομήσει και μάλιστα αδιαμεσολάβητη μεταξύ εμού και των συμπολιτών μας. Αυτή την σχέση λοιπόν εγώ θα την τιμήσω. Κύριε Καλαφάτη, εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, εσάς και στην οικογένειά σας, γιατί αυτό είναι το πρώτιστο και όλα τα άλλα μετά. Εδώ είμαστε καλά. Υγεία, έχετε μεγάλο δίκιο. Να είναι γερός όλος ο κόσμος, υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα θα τα βρούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έρχεται.